τηλεόραση, καταλάβεις. Τέτοια χαρά. Καντέ. Ο Μολέστο με τον Μίση. Πέρασε ο Γκανέζος, γίνει πάνω από το Μέλμπεργκ. Πάει και ο Αμπτούμ στη φάση. Καχούν. Στο Χολέβα. Αμπτούμ. Πάνω το Μαρίνο είναι κοντά. Ο Μαρίνος είναι κοντά και ο Βιτόλιο. Πάμε μετά με ο Κάκος. Κάτσε εκεί καλά είσαι. Πιέζει ψηλά ο Μανιάκης στην πρώτη πάσα του Παναθηναϊκού με Σιμάο και ως δεύτερη πίεσε. Πάσα του Μανιάκη για τον Κασίμ, πρώτος στην πάρα ο Καντέ, από την κόντρα στον Τούρκο. Άουτ. Με εμφανής η διάθεση του Ολυμπιακού να απλώσει την πίεσή του με το καλησπέρα στο Μέρφυ. Μεγαλάς αφήνει τα άκρα και πάει στην κορυφή. Παίζει ο Καζίμ δεξιά για να κρατήσει πίσω το Σπυρόπουλο. Το ίδιο ισχύει και από την αριστερή πλευρά με τον Αμπτούν απέναντι στον Μαρίνο. Δεν βλέπουμε τη φάση, ο Καζίμ έχει και από πολύ κοντή μια κόσα στην πάρα στο πρόσωπο και καλύστηκε. Ο Μέγερ ψάχνει τον Μιραλάς, κεφαλιά του Καντέ, δεύτερη του Σιμάου, πολυκοσμία στον άξονα. Και βλέπει και ο Σέκα, πάω σε δεξιά θέλει. Σπυρόπουλος, Σπυρόπουλος, Σέκα, Παπαδόπουλος. Σουάρντο Φερέιρα. Καζίμ, Μέλμπεργκ, Μανιάτης. Πάρε δύο καρέκλες απ' έξω. Ο Αμπτούμ, πριν την πάση ο Κουίνσι. Μία έρθει και μία. Ο Σιμάου, ένα Αμπτούμ. Ένα φρέτο μέτριο. Πήρε πάρα γενικός, το γραφείο και ο Βιτόλο. Πάσα του Καζίμ, το Χαρίγι. Σιμάου, Σέκα. Αντζελάνης. Ποιο κανάλι είμαστε. Τώρα έχει πάει δεξιά ο Κουίνσι. Και ο Κουίνσι και ο Ζέκα. Αλλάξε με το Σιμάο, κάνει κίνηση ο Κατσουνάνης. Εκεί στο Μοβέστο και ο Αυτούν. Πάω από Αγγελινού, στο Λάζαρο, στον Τρόμπλο. Μοβέστο Μαβέρα. Λίγο πριν. Και η τελευταία πάρτι το παιδιό. 8 λεπτό στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Παναθηναϊκός θα ήταν αρκετά προβλέψιμο στο παιχνίδι και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Ο Φερέιρα κατέληξε στη λύση του στον Λόπουλο και τον Κορυφή. Πρέπει να αγωνιστεί με δύο από Κουίτσι και 10 στα πλάγια στα χαφ για να έχει στηρίγματα ο προέλληνος με τον ΠΑΟΚ. Για να γίνει ο λίγο πιο απρόβλεπτος ο Παναθηναϊκός, κάτι το οποίο περιμένει ο Παναθηναϊκός. Άρχισε ο Κοντρόλο Χρυστοδουλόπουλος υπό την ασφαλιστική πίεση του Μέλμπεργκ. Ο Παναθηναϊκός θα ήταν αρκετά προβλέψιμο στο παιχνίδι και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Ο Φερέιρα κατέληξε στη λύση του Χρυστοδουλόπουλου και του Κορυφή. Περιμένοντας αγωνιστική βελτίωση από Κουίτσι και 10 στα πλάγια στα χαφ για να έχει στηρίγματα ο προέλληνος εθνικός του ΠΑΟΚ. Για να γίνει ο λίγο πιο απρόβλεπτος ο Παναθηναϊκός, κάτι το οποίο περιμένει ο Παναθηναϊκός. Άρχισε ο Κοντρόλο Χρυστοδουλόπουλος υπό την ασφαλιστική πίεση του Μέλμπεργκ. Νέο Λάγκο το Σπυρόπουλο. Λοιπόν, έχει τη διάθεση στο ξεκίνημα της αναμέτρησης να ανοίξει το παιχνίδι στα πλάγια, τον Καζίμ και τον Αμπτούμ. Και τον Μιραλάς. Πήγε δεξιά και δημιούργησε ρήμα στην άντρα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο λεπτό. Κουίτσι. Αυτό πάει να κάνει το Παναθηναϊκό τώρα. Με τον Μαρίνο που ανεβαίνει. Σημάω.